Καλημέρα σας. Ήδη αντελήφθητε ότι έχω, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, διαταγμένη υπηρεσία, καθώς και το πάνελ στο οποίο θα μάθουμε ή θα επιχειρήσουμε να μάθουμε πώς μπορούν να σπάσουν τα δεσμά και οι αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ένα αρκετά φιλόδοξο θέμα. Και ήθελα να παρακαλέσω ευθύς αμέσως να αρχίσουν να ανεβαίνουν στο πάνελ ο Κωνσταντίνος Μπίτιος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, της Παντίου και υπεύθυνος του Παρατηρητήριου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού, Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του ΣΕΤΕ και ΣΑΝΗ, ο Πάνος Ξενόκωστας της ONEX Technologies, και στασιάζεται κατά πόσον θα ανέβει ή θα παρακολουθήσει από κάτω και θα παρέμβει ο Νίκος Βέτας της Πάλε Ποτέ ΑΣΟΕ και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Ενώσω εγκαθιστάμεθα στο πάνελ, να κάνω ένα βραχύλογο εισαγωγικό σχόλιο που θα πει το εξής, ότι ακούσαμε μόλις από τον Γιώργο Βογιατζάκη πώς το στοίχημα της επιβίωσης κερδίθηκε από όσους κερδίθηκε στον επιχειρηματικό κόσμο και πώς τώρα χρειάζεται να τεθεί και να κερδιθεί, γιατί γι' αυτό μπαίνουν τα στοιχήματα, στο το στοίχημα της ανάπτυξης. Αυτό, ερχόμενο πάνω στη διαπίστωση ότι στα 3 ή 3,5 πρώτα χρόνια της ύφεσης χάθηκε ένα 62%, μειώθηκαν δηλαδή, κατά 62% επενδύσεις, το οποίο είναι ένα πολύ βαρύ νούμερο υποθήκη. Και γι' αυτό το λόγο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από του Αλέκτου Φλαμπουράρη την εισήγηση, την τοποθέτηση, να κρατήσει κανείς 2 τουλάχιστον λέξεις. Η μία είναι ίσως λίγο αισιόδοξη, ότι δηλαδή συνομολόγησαν οι εταίροι της Ελλάδας το αδιέξοδο του προγράμματος που εφαρμόστηκε και άρα ότι το ό,τι καινούριο συμφωνηθεί θα είναι λιγάκι πιο ρεαλιστικό, διάβολε. Το δεύτερο ήρθε 2-3 φορές στο λόγο του η λέξη επιτάχυνση. Βέβαια, το πήγε για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης περισσότερο ή των αδειοδοτήσεων, αλλά γενικά η λέξη επιτάχυνση, και αυτό με φέρνει στην παρατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μου επιτραπεί να πω, δεν ξέρω αν υπήρξε καλός ή κακός υπουργός, το βασικό χαρακτηριστικό που είχε όμως είναι ότι κουβάλισε δύσκολα πράγματα. Και η διακυβέρνηση στην Ελλάδα μετά το 2010 τουλάχιστον, βασικά στο δημόσιο χώρο, στην πολιτική, αυτή τη δουλειά, τη δουλίτσα δίνει, τα δύσκολα. Με αυτές τις αγωγικές παρατηρήσεις θέλω να παρακαλέσω πρώτα τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει ετοιμάσει μία εισαγωγική παρουσίαση του τι είναι η επιχειρηματικότητα, να μας βάλει στο θέμα μας. Η αλήθεια είναι πως έχουμε λίγο παραπάνω από μια ώρα και επειδή και οι παριστάμενοι έχουν ένα swing-wing υποχρεώσεις να φεύγουν, θα παρακαλούσα όλοι να κρατήσουμε, ξέρω και εγώ, εκεί το 5-6 λεπτό, που θα προσπαθήσω να βοηθήσω, μην κάνοντας άλλα σχόλια και ίσως βάζοντας μερικά ερωτήματα. Ο κ. Ιωαννίδης.